Γεια σας, γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό το vlog, το οποίο θα είναι έτσι 2 ημερών. Θα είναι λογικά και το τελευταίο βίντεο πριν το vlog μας. Λογικά, το vlog μας που θα έρθει, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Και θα είναι το βίντεο των γενεθλίων. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε σήμερα με το βίντεο των γενεθλίων, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα, την Τετάρτη έχω γενέθλια, οπότε θα το σπάσω σε 2 μέρες. Θα κάνουμε σήμερα Δευτέρα που θα πάω στη Σύση να βάψω μαλλιά, έτσι λίγο να ανανεωθώ, και μετά Τετάρτη, όπου είναι και η μέρα των γενεθλίων μου, να πάμε παρέα, να πάρουμε την τούρτα, να σβήσουμε παρέα την τούρτα, τέλος πάντων, ξέρετε, που πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ και η τούρτα μου. Θέλω να σας μιλήσω και να σας δείξω κάτι το οποίο χαίρομαι όταν σας μιλάω για αρώματα, γιατί πραγματικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κάθε φορά που θα φύγω από το σπίτι για να πάω κάπου, ένα ψήτ θα το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου αρέσει να μυρίζω ωραία και για μένα, αλλά και για τους γύρω μου. Και θα σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να επιλέγω αρώματα τα οποία, πέρα το ότι μου ταιριάζουν και με κάνουν να νιώθω άνετα και ευχάριστα όταν τα φοράω, αλλά θέλω αρώματα τα οποία να μου θυμίζουν ή καταστάσεις, ή γεγονότα, ή ανθρώπους. Δεν ξέρω, μου αρέσει έτσι να με πιάνει κάτι το πιο νοσταλγικό. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μου αρέσει, πέρα το ότι να φοράω εγώ ίδια άρωμα, είναι κάτι που σας το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, σίγουρα θα το θυμάστε, τρελαίνομαι να βρίσκω ένα άρωμα το οποίο να είναι πολύ νοσταλγικό για μένα και να αρωματίζω το ημερολόγιο μου. Δηλαδή τώρα που θα ξεκινήσω σιγά σιγά να φτιάχνω το ημερολόγιο για το 2022, θα το αρωματίσω και βρήκα και το καταλληλότερο άρωμα για να το κάνω αυτό και όλη τη χρονιά να με συνοδεύει και να το μυρίζω και να μου θυμίζει την εποχή και την περίοδο που πραγματικά αγαπώ και με κάνει να νιώθω όμορφα, να μου ξυπνάει αυτά τα συναισθήματα. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί τώρα είσαστε κι εσείς στη φάση που ήδη έχετε αρχίσει να ψάχνεστε και να σκέφτεστε τι δώρο να πάρω σε ποιον. Και τώρα, επειδή το να αγοράσεις ένα άρωμα για κάποιον χωρίς να το μυρίσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικά στις μέρες τώρα που διανύουμε, που δεν μπορούμε εύκολα και άνετα να μπούμε στα καταστήματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ωραία νέα που σας έχω. Λοιπόν, σίγουρα θα γνωρίζετε όλη την εταιρεία My Essence, είμαι 1000% σίγουρη γι' αυτό. Εγώ τη γνώρισα μέσω εσάς πριν κάποιους μήνες, που κάτι λέγαμε για ένα άρωμα, δεν ξέρω αν θυμάστε, σε ένα vlog, και μια κοπέλα από κάτω μου είπε: οπωσδήποτε, Μαρινέλη, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το άρωμα. Και να που μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να το δοκιμάσω με αυτό εδώ το Discovery Playset, το οποίο μέσα περιλαμβάνει και τα 5 αρώματα. Δεν τα λες δείγματα, είναι σε travel size συσκευασία έτσι, γιατί πραγματικά δεν το χρησιμοποιείς μόνο μία φορά, το χρησιμοποιείς αρκετές φορές. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δίνεις 10 ευρώ, μπαίνεις μέσα στο e-shop My Essence, δίνεις 10 ευρώ, παίρνεις αυτό εδώ πέρα το σετάκι με τα 5 τα αρώματα, τα μυρίζεις, βλέπεις τι θες για σένα, για τους φίλους σου, βλέπεις τι ταιριάζει στον καθένα ή σε εσένα. Οπότε τώρα ορίστε, σου δίνεται η ευκαιρία να μυρίζεις όλα τα αρώματα και να επιλέξεις ποιο θα στείλεις σε ποιον. Αυτό το κουτάκι το πληρώνεις 10 ευρώ, αλλά τα 10 σου ευρώ τα παίρνεις πίσω στην επόμενη παραγγελία. Δηλαδή, μόλις παραγγείλεις το άρωμα των 50 ml που είναι η κανονική συσκευασία, τα 10 ευρώ σου επιστρέφονται, σου αφαιρούνται δηλαδή από το λογαριασμό. Αυτό εδώ είναι το άρωμα το οποίο θα συνοδεύσει σίγουρα τις φετινές μου γιορτές, αλλά ψέκασα όλα τα κουτάκια για να μπορώ να τα μυρίζω. Λοιπόν, είναι το Reborn Bohemian. Και πέρα του ότι η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη, θέλω να σας πω ότι είναι δερματολογικά ελεγμένα όλα τα αρώματα. Και 100% vegan, χωρίς paraben, toxic free και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό εδώ το άρωμα, το οποίο δείτε λίγο, κλείνει με μαγνητάκι, μου θυμίζει πάρα πολύ Χριστούγεννα, οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το άρωμα το οποίο θα με συνοδεύσει αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, και όχι μόνο εννοείται, αλλά θα ψεκάσω και το ημερολόγιο μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει εκπληκτικά. Και το επόμενο λοιπόν που εγώ ξεχώρισα είναι το I am a limited edition. Λοιπόν, έχει και το χαρτάκι του μέσα. Νομίζω. Παιδιά, μυρίζει εκπληκτικά. Ψέκασα τα κουτάκια για να μπορώ να τα μυρίζω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Μου μυρίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Και εμένα αυτά τα αρώματα που μυρίζουν έτσι φρεσκάδα και καθαριότητα, τα αγαπώ. Ανοίξτε αν θέλετε το κουτί πληροφοριών και ρίξτε μια ματιά. Σας έχω κωδικό για δωρεάν μεταφορικά και άλλες διάφορες πληροφορίες, οι οποίες είναι καλό να ξέρετε και να γνωρίζετε και να τις διαβάσετε πριν μπείτε να κάνετε την παραγγελία σας. Και αυτά, πάω να βγάλω πιτζαμούλες χριστουγεννιάτικες, να βάλω τα ρουχαλάκια μου, γιατί με περιμένει εσείς. Καλή
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και τι κάνουμε. Καλώς όρισες. Τι ομορφιές είναι αυτές, ρε εσύ. Αλήθεια. Είστε κούκλα. Έχεις θεσσαλονικιώτικο αέρα και πολύ ευρωπαϊκό, ε. Ναι, ήταν ένας συνδυασμός αυτή την εβδομάδα. Έχω ενθουσιαστεί γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό έρχομαι να βάψω. Έχω πότε από Ιούλιο. Νομίζω από Ιούλιο. Ναι. Είχα έρθει μόνο για ένα γκλος, αλλά επειδή μου έχει κάνει σύση baby lights, δεν χρειάζεται να έρχομαι συνέχεια και να τα βάφω και να τα ξαναβάφω, οπότε και τα μαλλιά μου ξεκουράζονται και έχω ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, τη ρίζα μου πάνω και ξάνοιγμα κάτω. Και ήρθε η ώρα, ήρθα τώρα αρκετά πριν τις γιορτές, γιατί θέλω να τα έχω στα γενέθλιά μου λίγο φρέσκα και μετά μου πεις εσύ το Δεκέμβρη κάτι άλλο θα κάνουμε και θα φαίνονται έτσι ανανεωμένα και ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω λίγο το πριν. Αυτό είναι το πριν μας και σε λίγο έρχεται το μετά μας. Τέλεια αποτοξίνωση κάνουμε τώρα. Αποτοξίνωση και στο σώμα και στα μαλλιά. Πώς θα έχουμε τέλειο χρωματικό αποτέλεσμα και θα μειώσουμε και το σπάσιμο της τρίχας. Ναι, αυτό το θέλουμε 1000%. Δείτε τι ωραία που γίνανε τα μαλάκια μου. Κάναμε έτσι και ένα πολύ ελαφρύ σπάσιμο. Κουρεύτηκα και λίγο. Και δείτε τι ωραία, καθίστε να γυρίσω να τα δείτε και πίσω. Αλλάξαμε λίγο την απόχρωση. Πήγαμε λίγο στα πιο θερμά. Φύγαμε λίγο από τα τόσο ψυχρά. Και δείτε εδώ τι όμορφα. Μόλις γύρισα στο σπίτι, έξω πίσα, μαύρο σκοτάδι. Αλλιώς τα είχα απολογισμένα, αλλιώς μου ήρθαν τα πράγματα. Γιατί γενικότερα σας έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ ότι αυτή η χρονιά δεν είναι για μας. Δεν είναι. Δηλαδή πραγματικά είναι η πρώτη χρονιά που θέλω να φύγει. Να έρθει η αλλαγή της χρονιάς, μπάσκε λέω εγώ. Τώρα το 22 είναι λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων λοιπόν κάπου εδώ θα σας αφήσω. Κλείνω αυτή την ημέρα εδώ. Και με ένα κλικ ερχόμαστε κατευθείαν στην ημέρα των γενεθλίων μου. Καλημέρα ξανά από το σπίτι, από τις πιτζάμες μας μέσα. Εγώ εδώ με τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει καθίσει σταυροπόδι. Καθίστε λοιπόν, σας τον δείξω παρακαλώ. Δείτε στήλ ανθρώπου. Του έχω βάλει σήμερα, επειδή είναι τα γενέθλιά μου, έτσι να δει Minions που του αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει και του αρέσουν τα Minions, δεν τρελαινότανε. Σήμερα είναι η μέρα των γενεθλίων μου, 17 Νοέμβρη. Κλείνω τα 32. Όχι, χαίρομαι που κλείνω τα 32. Σημασία έχει να μεγαλώνουμε, παιδιά, και όχι ηλικία. Λοιπόν, σήμερα είχαμε άλλα σχέδια. Είχα κανονίσει να βρεθώ με μία φίλη μου που έχει δύο παιδάκια μεγαλύτερα, βέβαια, από τον Αλέξανδρο. Και σηκώθηκα πρωί-πρωί, άρχιζα να ετοιμάζομαι και λίγο πριν αρχίσω να βάφομαι, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: καλύτερα, Μαρινέλη, μην έρθεις, γιατί. Την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι στο σχολικό των παιδιών της υπήρχε κρούσμα επιβεβαιωμένο. Οπότε πρέπει και αυτοί να κάνουν τα τεστ τους και εντάξει όσο μπορούν να προσέχουν. Και οπότε θα μας βρει στο σπίτι η μέρα. Θα βγω εγώ όμως λίγο έξω γιατί πρέπει να κάνω ένα rapid test. Γιατί αύριο έχω να πάω σε κάτι γυρίσματα όπου όλοι μας πρέπει να κάνουμε rapid test για να είμαστε πιο ασφαλείς. Άμα λέω εγώ, δεν υπάρχει πιο ελαφροχέρα από την κουμπάρα μου, νινάκι μου, δεν υπάρχει. Πάω σπίτι τώρα να βάλουμε πιτζαμούλες, να φτιάξω τσαγάκι. Είναι 11 παρά τώρα η ώρα. Να φτιάξω ένα τσαγάκι, να στύψω και ένα χυμό για τον Αλέξανδρο.
και να ράξουμε στο ωραίο μας, να βάλουμε έτσι λίγο μουσικούλα και να περάσουμε κάπως έτσι τα γενέθλια. Μετά πρέπει να βγω να πάω να πάρω και την τούρτα μου. Βέβαια, και έχω παραγγείλει μια εκπληκτική τούρτα. Νομίζω πως θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βάλω αυτό εδώ πέρα το τσαγάκι, το οποίο είναι από μόλι. Καθίστε να πάρω την κάμερα στο χέρι, γιατί την έχω παρατήσει εκεί έτσι. Θα βάλω το τσαγάκι αυτό, το οποίο είναι για το ανοσοποιητικό. Είναι από μόλι. Είναι πάρα 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 πολύ ωραίο. Ορίστε, και να σας πω την αλήθεια, θα το βάλω μέσα στο τσαγερό για να φτιάξω περισσότερο. Να το ευχαριστήσω το τσαγάκι μου. Θα το βάλω εδώ στο τσαγερό μου. Θα το βάλω έτσι. Δεν το έχω ξαναβάλει αυτό. Και θα ρίξω από πάνω το ζεστό. Δεν μπορώ να καταλάβω πριν γιατί έβαλα το διχτάκι, ενώ είναι σε διχτάκι μέσα αυτό το τσάι. Τέλος πάντων, το διόρθωσα το λάθος μου και το έβαλα μέσα κανονικά. Ναι, αγάπη μου, ναι. Θέλω όλες οι μαμάδες, άμα μπορείτε, να μου προτείνετε ποτηράκια για γάλα. Ακόμα είμαστε με το μπουκάλι, πίνει καθημερινά όμως το νερό του σε ποτηράκι, το χυμό του, τώρα το βάλει σε ποτηράκι. Θέλω ένα ποτηράκι ενσωματωμένο με καλαμάκι και να μην χύνεται, έτσι. Και να είναι εύκολο στο πλύσιμο, παρακαλώ. Όλα αυτά θέλω. Γιατί του είχα πάρει μερικά. Γιατί, συγγνώμη, διάβαζα ένα email. Γιατί του έχω πάρει μερικά, αλλά είναι ή δύσκολα στο πλύσιμο ή δεν τα έχει βολευτεί. Οπότε προτείνετε μου κανένα έτσι ποτηράκι μαζί με καλαμάκι, να αρχίζουμε να πίνουμε το γάλα μας σε ποτηράκι. Γιατί αυτό το μπουκάλι που έχουμε είναι για να πληθεί, δεν φαντάζεστε. Και έχω κουραστεί πάρα πολύ. Θέλω να το μαζέψω επιτέλους, να φεύγει. Είμαι πανέτοιμη. Και φεύγουμε να πάμε στο Περιστέρι να πάρω την τούρτα μου. Την τουρτίτσα μου από εκεί πέρα που είχα πάρει και πέρσι, που είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ήταν μια πανέμορφη τούρτα. Είχα πάρει και γεμανική για τον Αλέξανδρο από εκεί και είναι και πεντανόστιμη. Η τούρτα μου, όπως μπορείτε να δείτε, είναι υπερπαραγωγή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φανταστική. Θα σας τη δείξω και μετά που θα τη βγάλω για να τη σβήσω. Δεν θέλω να τη βγάλω τώρα από την τούρτα. Από την τούρτα, οκ. Okay, από το ψυγείο, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση στην Εθνική Οδό όπως ανεβαίναμε. Και φοβήθηκα ότι μπορεί να χαλάσει. Και δεν ήθελα τέτοιο αριστούργημα. Δεν έχω ιδέα πώς θα το κόψω. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ άμα το κόψω. Οπότε θα το βγάλω μπόλικες, θα τη βγάλω μπόλικες φωτογραφίες για να την έχω να τη θυμάμαι. Παιδιά, είναι υπερτέλεια. Δείτε εδώ λεπτομέρεια στα λουλουδάκια. Αυτό εδώ. Εντάξει, είναι μαγικό. Κάνετε, ήρθε η ώρα να κλείσω και αυτό το βίντεο, το vlog των γενεθλίων. Δεν τράβηξα πάρα πολλά πλάνα που είχαμε μαζευτεί καλά, 5-6 άτομα ήμασταν, γιατί εντάξει μιλούσαμε και αυτά και δεν ήθελα να είμαι με την κάμερα και να τους φέρνω σε δύσκολη θέση. Όμως πέρασα ωραία, η τούρτα ήταν εκπληκτική. Παιδιά, σας το συνιστώ, αυτό το ζαχαροπλαστείο είναι πάρα πολύ ωραία και γευστικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και πάρα πολύ γευστικό η γευστική η τούρτα. Και πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα πάρουμε και για τον Αλέξανδρο αργότερα μία τουρτίτσα τον επόμενο μήνα. Θα σας αφήσω τώρα, γιατί πρέπει να μαζέψω το χάος που επικρατεί μέσα στο σπίτι
και να ψιλομαζέψω να το έχω έτοιμο για αύριο, γιατί αύριο έχω να ξυπνήσω πάλι από νωρίς, πρέπει να τρέξω, έχω πολλά τρεχάματα με το γύρισμα και έχω το πρωί κάποιες δουλειές που πρέπει να κάνω πρώτα πριν το γύρισμα και μετά το γύρισμα είναι αρκετά αργά, οπότε θα τελειώσω και αργά. Αυτά, θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Μου έχετε γεμίσει όλο το inbox με ευχές στο Instagram και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ και εγώ σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Εύχομαι υγεία που για μένα φέτος κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το να έχεις την υγεία σου και πάρα πολλά χαμόγελα. Αυτό, σας το εύχομαι από την καρδιά μου και να έχουμε καλές γιορτές. Αυτό, καλές γιορτές. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Λογικά τώρα θα τα πούμε πρώτο Θεός να αρχίσω και με το vlog μας. Θα τα πούμε με το vlog μας. Φιλάκια.